Αλέξης Κούγια βρίσκεται πλέον στο πλευρό του Δημήτρη Λιγνάδη για την υπεράσπιση του στις κατηγορίες για βιασμό κατ' εξακολούθηση, μετά την παρέτηση του κυρίου Γεωργού Λέα. Ο δικηγόρος μίλησε στην εκπομπή Ευτυχείτε, όπου αποκάλυψε πως προέκυψε και ανέλαβε την υπεράσπιση του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη. Ο κύριος Λιγνάδης τηλεφώνησε στο γραφείο και ακολούθως τηλεφώνησε και ο αδερφός του και μια συνάδελφος από το Λονδίνο, η οποία είναι στενό τους περιβάλλον, ζήτησε να τους συναντήσω και το υποσχέθηκα. Είχαμε μια σπουδαία συζήτηση για πολλή ώρα. Όταν υπερασπίζεσαι έναν άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζεις ποιος είναι αυτός, είπε μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Κούγιας, του οποίου απειλούν την οικογένεια. Αλέξης Κούγιας για Λιγνάδη, δεν έχουμε πάρει κανέναν όρκο ότι αναλαμβάνουμε μόνο αθώους ανθρώπους. Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα και μεταξύ άλλων εξήγησε πως ανέλαβε τον Δημήτρη Λιγνάδη καθώς δεν υπάρχει κανένας κανόνας που ορίζει ότι οι δικηγόροι οφείλουν να εκπροσωπούν μόνο αθώους ανθρώπους. Παρόλα αυτά τόνισε πως ο εντολέας του έχει πει πως είναι αθώος και πως από εδώ και στο εξής μελετάει ενδελεχώς τη δικογραφία και θα τη συζητήσει μαζί του. Σίγουρα ωστόσο η δουλειά του Αλέξη Κούγια δεν αναμένεται καθόλου εύκολη αφού τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες των γειτόνων του ηθοποιού και σκηνοθέτη. Δεν έχουμε πάρει κανέναν όρκο ότι αναλαμβάνουμε μόνο αθώους ανθρώπους. Εκείνο που λέει το Σύνταγμα είναι να βοηθούμε αυτούς που αποφασίζουν, τους δικαστές. Ο Λιγνάδης μου είπε ότι είναι αθώος, του είπα ότι σήμερα θα πάρω τη δικογραφία, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε την υπερασπιστική του γραμμή, είπε αρχικά. Στη συνέχεια είπε γνωρίζει κάποια άτομα από αυτά που τον καταγγέλουν, στην υπόθεση αυτή το πρόσωπο που είναι ο στόχος, είναι η Λίνα Μενδώνη και η κυβέρνηση, ο στόχος είναι η Μενδώνη και η κυβέρνηση πίσω από αυτή την επίθεση, είναι τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν θέλω να απαξιώσω πολιτικούς, το τι λένε κατά καιρούς οι πολιτικοί κατά καιρούς, αγνοούν το Σύνταγμα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα πολιτικά τους συμφέροντα. Ιδιαίτερα για τη Λίνα Μενδώνη, είπε πως καταλαβαίνετε τι κάνουν οι πολιτικοί για να επιβιώσουν και διαβεβαίωσε πως εκείνος που θα απαντήσει στο τι έχει κάνει ο πρώην λατρεμένος από υπουργούς, πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς, θα το αποφασίσει ο δικαστής. Τέλος για τη μαρτυρία της γυναίκας που λειτουργήσε ως κλειδί για τη σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε: Κρατήστε πολύ μικρό καλάθι για τη γυναίκα που κατέθεσε, όταν την εξετάσει ο Κούγιας, ο εισαγγελέας, οι ένορκοι, οι δικαστές, τότε κρατήστε πολύ μικρό καλάθι. We'll be right back.